Γεια σας φίλοι και φίλες του Easy Greek. Σήμερα θα ρωτήσουμε τους Αθηναίους ποια είναι η αγαπημένη τους λέξη στα ελληνικά. Σε αγαπώ. Αγάπη. Αγάπη γέροντας. Αγάπη γέροντας. Όνειρα. Με ρωτήσεις γιατί είναι το πρώτο πράγμα που μπορούσε στο μυαλό. Δεν ξέρω βασικά. Δεν το έχω σκεφτεί. Η αγάπη. Η έννοια της, η χρειά της, ο ήχος της, η ιστορία της, το συναίσθημά της. Δεν το σκέφτηκα πολύ, αλλά μου ήρθε η πρώτη λέξη γενναιοδορία. Είναι εύηχη, έχει ωραίο νόημα, έχει ωραία ουσία. Είναι και από την αρχαία ελληνική, μάλλον. Αυτά. Αγαπημένη μας λέξη στα ελληνικά. Ασκαρδαμικτή νομίζω. Μ' αρέσει πάρα πολύ η λέξη. Πες το πιο αργά. Ασκαρδαμικτή. Τι σημαίνει? Σημαίνει έχω μείνει άναυδος. Σημαίνει ότι ξαφνικά είναι κάτι που συμβαίνει ξαφνικά και δεν έχεις τρόπο να αντιδράσεις. Είναι αυτό που μένεις και λες έμεινα παγωτό, ας πούμε. Η πιο λαϊκή έκφραση που χρησιμοποιούμε εμείς. Εμένα πια μ' αρέσει. Δεν έχω ιδέα. Εντάξει, εγώ θα το πω πιο στο ρομαντικό, ας πούμε. Μ' αρέσει. Η ελληνική γλώσσα έχει πάρα πολλές λέξεις καταρχήν. Αλλά μ' αρέσει πολύ η αγάπη, ο έρωτας, γιατί δεν είναι πολύ ωραίες λέξεις που δεν ξέρω αν. Ναι, δεν ξέρω αν τις έχουν έτσι στο εξωτερικό. Να τις λένε και να τις νιώθουν. Δεν... Εμείς λέμε πού σε ρε μαλάκα και το κάνουμε έτσι. Καταλάβατε. Αυτό, ναι. Αυτό είναι το κλασικό μας, το λέμε όλοι. Αγαπημένη λέξη. Καλά, η πιο γνωστή, ξέρουμε όλοι ποια είναι. Αγαπημένη. Η δική σου αγαπημένη. Που σ' αρέσει ο ήχος της ή σ' αρέσει το μήνυμά της, το νόημά της. Η επιτυχία. Επιτυχία. Ναι. Η αγάπη. Θα μπορούσα να πω το όνομά μου. Θοδωρής. Αλήθεια. Γιατί να είναι καμιά άλλη. Δεν έχουμε και ωραίες λέξεις. Δεν ακούγονται ωραία. Έχουμε πολλές ως Έλληνες, αλλά δεν ακούγονται ωραία. Και μόνο τη μία χρησιμοποιούμε εμείς. Ποια? Γιατί βρίσκεται χρησιμοποιούμε όλοι, αν μην την πω τώρα. Δεν λέει. Θα πω Παναθηναϊκός. Είναι η πρώτη λέξη που μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Ποιας γλώσσας ή λέξεις ακούγονται ωραία? Τα ισπανικά πάρα πολύ και γενικά όλες αυτές οι λατινικές που μοιάζουν, ισπανικά, ιταλικά, πορτογαλικά, έχουν ωραίες λέξεις, έχουν πολύ άλλες. Δηλαδή μπορείς να ακούσεις, και στα γαλλικά ας πούμε να ακούσεις τη λέξη κατά, στα γαλλικά είναι μεχτ, είναι πολύ ωραία λέξη. Εδώ εμείς δεν έχουμε έτσι ωραίες. Το σ' αγαπώ. Το λέω συχνά, αλλά όταν το λέω, το εννοώ. Γιατί είναι λίγοι άνθρωποι που θα το πω. Εσύ τα ακούς? Ναι. Ευτυχώς. Ναι, γιατί στις μέρες μας είναι λίγο δύσκολο να το πούμε, είναι η αλήθεια. Ακόμα και όταν το νιώθουμε, δεν το λέμε. Αλλά είναι σπάνιοι άνθρωποι που θα το πούνε. Και να το νιώσουν κιόλας. Το λιόγερμα. Wow. Που είναι μια λέξη που είναι... Έχει πλαστεί, είναι ποιητική λέξη, έχει πλαστεί από το ρίτσο, έχει χρησιμοποιηθεί αργότερα από τον Ελίτη και είναι όταν γέρνει ο ήλιος, που είναι το ηλιοβασίλεμα δηλαδή, απλά είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται κυρίως στην ποιήση. Το ηλιοβασίλεμα ακούγεται πολύ καλό και η θάλασσα, γιατί είναι συνδεδεμένη με πολύ ωραίες εμπειρίες η θάλασσα. Θα έλεγα ελευθερία. Μ' αρέσει η έννοια, σίγουρα. Και με χαρακτηρίζει γενικότερα σαν άτομο. Αισιοδοξία. Αισιοδοξία. Είναι λίγο πολύ η έννοια, η λέξη ακούγεται ωραία. Ελληνική. Ναι. Αυτό. Θα πω κι εγώ αισιοδοξία. Γιατί δεν μου έρχεται κάτι άλλο και είναι πολύ ωραίο. Θα κάνει να νιώθεις χαρούμενο, να μην σε παίρνουν τα πράγματα από κάτω λίγο πολύ. Να βλέπεις τα πράγματα με θετική πλευρά. Ελπίδα, ίσως ναι, γιατί όχι. Ελπίδα. Ελπίδα, ναι, είναι μια καλή λέξη. Α, έχω! Η λέξη βιώνω. Είναι μια πολύ ωραία λέξη, γιατί αν το ψάξετε σημαίνει κάτι που το νιώθεις αληθινά. Είναι μια πολύ ωραία λέξη. Και την ξέρω από μικρή και τη χρησιμοποιώ. Μάλιστα. Αυτό. Κακλεψίδρα. Άρα, σ' αρέσει η έννοια του χρόνου. Η έννοια του χρόνου και ότι ο χρόνος συμπεριλαμβάνει μέσα τα πάντα, ακόμα και την ίδια τη φύση. Ο χρόνος συμπεριλαμβάνει. Και είναι ο μόνος που μπορεί να θεραπεύσει και να σου, ουσιαστικά να σου καλύψει κάποια πράγματα, κάποιες ανάγκες. Γενικά μου αρέσει η δύναμη που έχει ο χρόνος. Φύση, ξέρω εγώ. Πώς έκανε να νιώθεις? Όμορφα, ηρεμία, ναι. Ναι, μια πολύ ωραία που μου αρέσει και να το χρησιμοποιούν ήταν το μετέωρα. Όταν λέμε κάτι είναι πολύ μετέωρο.
Ναι, όντως είναι μια πολύ ωραία λέξη. Ναι. Νομίζω τον τελευταίο χρόνο, πιθανόν και δει, τα τελευταία δύο χρόνια να χρησιμοποιώ πολύ το οξύμορο. Το οποίο, επειδή πιθανόν το μάθα πρόσφατα τι σημαίνει, το χρησιμοποιώ καμιά φορά, συγγνώμη. Πιθανόν αυτή. Είναι και πολύ όμορφη ελληνική λέξη και χρησιμοποιείται ωραία και σε άλλες γλώσσες επίσης. Η αγάπη για την Ελλάδα. Μία λέξη μπορείτε. Ελλάδα, τι άλλο να πούμε. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα και πάλι Ελλάδα. Τι άλλο να πούμε. Ίσως η λέξη αγάπη, έρωτας, γιατί σε άλλες χώρες είναι πολύ πιο φτωχό το να μοιραστείς αυτά τα συναισθήματα. Το ευκαιριακό θα έλεγα, η λέξη ευκαιριακό, που θα λέγαμε ότι και για τις ανθρώπινες σχέσεις σχετίζεται, αλλά και για την πολιτική. Φιλότιμο. Κρύβεται μεγάλη σημασία και νόημα πίσω από αυτή τη λέξη. Μία λέξη δύσκολη εφαρμογή σε πολλούς ανθρώπους. Η αλήθεια. Η αλήθεια. Τίποτα άλλο. Η αλήθεια καλύπτει τα πάντα. Αυτό είναι το πρόβλημα του Έλληνα. Νομίζω ότι αποφεύγει την αλήθεια. Επειδή είναι σκληρή, είναι. Δεν του αρέσει. Είμαστε λαός που αντιδρούμε, ενεργούμε μάλλον με το συνέστημα παρά με τη λογική. Η λέξη πρόοδος αυτή μου αρέσει. Η ειρήνη είναι οπωσδήποτε. Η αγάπη, η αλληλεγγύη, η βοήθεια και άλλες, ας πούμε, είναι, όπως η ειλικρίνεια, η αλήθεια. Το συνέστημα είναι, έχει ψέμα πάρα πολύ μέσα. Ναι. Και δεν είναι τυχαίο ότι νομίζω ότι Έλληνας που να έχει πάρει πεζογράφος, τέλος πάντων, ο οποίος να έχει πάρει βραβείο, δεν υπάρχει παρά μόνο ποιητές. Και ο Ελίτης και ο Σεφέρης ποιητές. Όλοι μιλάμε με το συνέστημα. Τέλος πάντων. Αυτό είναι η αλήθεια. Δύο αγαπημένες λέξεις. Η πρώτη είναι η νοσταλγία, που είναι το άλγος για τον νόστο. Δηλαδή είναι ο πόνος για το ταξίδι του γυρισμού. Αυτό το συναντάμε στην Οδύσσεια και είναι το συνέστημα που νιώθει ο Οδυσσέας για να γυρίσει πίσω στην Ιθάκη. Σοβαρό κλειτουριάρικο. Η δεύτερη αγαπημένη μου λέξη είναι τα κουλουβάχατα, που σημαίνει τα κάναμε μαντάρα. Τα ανακατέψαμε και προκαλέσαμε αναστάτωση. Και είναι από την αραβική λέξη κουλουαχάντ. Σε αυτό το επεισόδιο είδαμε κόσμο από πολλά επεισόδια και συνεντεύξεις του Easy Greek από διάφορα μέρη της Αθήνας και μας είπαν για τις αγαπημένες τους λέξεις στα ελληνικά. Και εσάς, ποιες είναι οι αγαπημένες σας λέξεις στα ελληνικά? Αφήστε ένα σχόλιο από κάτω και πείτε μας. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε τη σελίδα μας στο Patreon, όπου μπορείτε να βρείτε ασκήσεις για αυτό το επεισόδιο και για πολλά άλλα επεισόδια, από μαγνητοφωνήσεις και πολλά άλλα καλούδια. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και θα χαρούμε να σας δούμε στο επόμενο επεισόδιο του Easy Greek. Γεια σας. Καμία ιδιαίτερη. Καμία. Καμία. Όλες το ίδιο μου είναι.